Αγαπητέοι σας, αγαπητέιδες, καλημέρα. Βρισκόμαστε σήμερα στο Μοναστηράκι για να δώσουμε απάντηση σε άλλο ένα κέριο ερώτημα το οποίο ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Τι είναι αυτό που προσέχουμε πάντα στον άλλον? Τι εννοώ? Τι προσέχει μια γυναίκα όταν ένας άντρας της γυαλίσει και τούμπαλιν? Για να δούμε σήμερα ποιους θα ρωτήσουμε. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που προσέχει σε μια γυναίκα? Τι είναι αυτό που κοιτάτε πρώτο σε έναν άντρα? Δεν ξέρω. Πριν τη γνωρίσω. Πριν τη γνωρίσεις, ναι. Πρόσεχα. Τώρα. Το πρώτο πράγμα. Τα μάτια. Τα μάτια, μάλλον. Και αν είναι μακριά? Το πρόσωπο γενικότερα. Θα πάω πιο κοντά. Ο τρόπος που σκέφτεται. Σίγουρα μάτια. Ξεκάθαρα, εμφάνιση είναι το πρώτο πράγμα που σε ελκύει. Τ' ανθρώπους προσέχω τους τρόπους. Η εξωτερική εμφάνιση δεν μετράει καθόλου? Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω αν είναι κάποιος έξυπνος, δεν θα μετρήσει η εξωτερική εμφάνιση τόσο. Κακά τα ψέματα, η εμφάνιση. Το στυλ του, ναι. Νομίζω το χαμόγελό του. Εγώ ρώτησα ποιο είναι το πρώτο πράγμα που προσέχεις σε έναν άντρα. Okay, ας πω, άμα το θέτεις έτσι, το χαμόγελο. Εγώ βλέπω την εξωτερική εμφάνιση. Πιστεύω πως γενικά κοιτάμε όλη την εμφάνιση, είτε σε άντρα είτε σε γυναίκα, σε πρώτη εντύπωση. Το ντύσιμό της, το πόσο όμορφη θα είναι, όχι σωματικά, ψυχικά. Η εμφάνιση, κατά κύριο λόγο. Και το στυλ που ντύνεται, να είναι πιο διαφορετικό, να μην είναι τόσο mainstream. Νομίζω τα μάτια. Το χαμόγελο. Of course the face. Το πρώτο πράγμα που προσέχω σε μια γυναίκα είναι τα ρούχα της. Το βλέμμα. Πρώτα, εξωτερικά μην είναι ωραία. Εμφάνιση, σώμα και μετά, αν το δω κάπως σοβαρά, θα κοιτάξω και το χαρακτήρα. Και το δεύτερο? Γενικώς την εμφάνιση. Ο μ' αρέσεις. Το οπτικό είναι για αρχή και μετά, γνωρίζοντάς την, βλέπεις και στη χαρακτήρα της. Δηλαδή, άμα ανοίξεις το στόμα της και μιλάει και θες να τρέξεις, ας το κλαις μετά. The comportment, I mean, how they answer, how they react to the question or something, this kind of. Ποιο είναι το δεύτερο πράγμα το οποίο βλέπεις έναν άντρα? Το στυλ. Μαλλιά. Το ύψος. Σωστό. Το χαμογελό του, δεν ξέρω, πολύ mainstream. If he's a gentleman or not, καθαριό. Το δεύτερο, το όνομά της. Το όνομά της. Υπάρχουν δηλαδή απαγορευμένα ονόματα? Ναι, υπάρχουν απαγορευμένα ονόματα. Πρέπει να έχει έτσι μια θετική ενέργεια. Αν το γνωρίζω καλά, ο χαρακτήρας. Το δεύτερο, να μπορεί να μιλήσει και να συνεννοηθεί. Χαρακτήρας. Αν ο άντρας σου πάει τα νεύρα, φεύγεις. Μετά κοιτάμε λίγο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της. Τα πόδια της. Ναι, ξέρεις, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά.